Λοιπόν, για να πάμε και στο κίνημα αλλαγής. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Μήπως ξέρετε κανένα καλό συνεργείο για τους ΑΝΕΛ, γιατί πολύ βλάβη παθαίνουν τα αυτοκίνητά του τελευταίο καιρό. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, μήπως κάνει καμιά δολιοφθορά στα αυτοκίνητα ο Πάνος Καμένος, που ξέρει και από αμάξια, έχει και μια ιστορία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω έχει ξεχάσει αυτά με το αμάξι, έχει μάθει με τα ελικόπτερα τώρα. Αλλά σωστό και αυτό. Η συζήτηση έχει περάσει από τα όρια του σοβαρού, στα όρια της πλάκας. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα παραιτηθεί Πέμπτη, τώρα το πάει για Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι του έχει χαλάσει το αυτοκίνητο. Για πραγματεύσει, θα πούμε ότι κάνει ο κύριος Τζανακόπουλος, χθες έκανε ένα βήμα πίσω, μπορεί να αλλάξει τον κανονισμό. Εν πάση περιπτώσει, απειλές από το ξέδιο ο κύριος Καμένος. Λέει ότι του είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας να είναι το νούμερο ένα στο επικρατείας. Όλα αυτά, ξέρετε, δείχνουν αυτό το οποίο είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήταν απολύτως ταυτισμένοι σε όλα και τώρα αλληλοεκβιάζονται δημοσίως και κρατήσουν αφενός τα μυστικά τους και αφετέρου τις θέσεις. Να ρωτήσω, κύριε Χριστίδη, εσείς αν έρθει στη Βουλή η τροποποίηση του κανονισμού για την διατήρηση των κοινοβουλευτικών ομάδων, ακόμα και αν έχουν χάσει τον αριθμό που προβλέπει ο κανονισμός, θα συνηγορήσετε, θα συμφωνήσετε με αυτήν την τροποποίηση? Και περιμένουμε να δούμε το πολιτικό σκεπτικό πίσω από αυτό. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θεσμικά έρχεται στη Βουλή για να υπάρξει μια τροποποίηση. Είναι κάτι που έχει πρόδειλο. Πρόδειλη την εικόνα ενός πολιτικού ανταλλάγματος. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο, αν ο κ. Τσίπρας είναι διατεθειμένος να έρθει να αντιπερασπιστεί, εμείς πολιτικά, ιδεολογικά και αξιακά δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο θεσμικά το κάνει η κυβέρνηση για καλύτερη λειτουργία. Και βάσει το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι και μια εικόνα την οποία θα ήθελε ο κ. Τσίπρας να δει, να εξελίσσεται. Ότι δηλαδή κρύβεται πίσω από τον κύριο Καμένο και τους εκβιασμούς που το απευθύνει από δημόσιο λόγο πια μέσω των καναλιών. Να ρωτήσω τώρα, κύριε Χριστίδη, γιατί υπήρχε η συνάντηση χθες της κυρίας Γεννηματά με τον κύριο Παπανδρέου, αν έβγαλε κάτι, αν κρεμότητες που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το θέμα της δικής του υποψηφιότητας ή τι θα συμβεί με το κόμμα του στην πορεία προς το συνέδριο του κινήματος αλλαγής, αν γνωρίζετε αν καταλήξαν σε κάποιες αποφάσεις. Κύριε Παπαδόπουλο, θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Η φόβη κινηματά του κύριου Παπανδρέου, όπως και με τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη, έχει μια διαρκή επικοινωνία και επαφή. Με αφορμή το ότι σήμερα είναι η εκτελεστική γραμματεία και την Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή έγινε στην συζήτηση, για να δούμε το πώς θα φτάσουμε στο συνέδριο, το οποίο είναι στο τέλος Μάρτη. Αυτό αφορούσε η κουβέντα και νομίζω ότι όλοι όσοι προσπαθούν να φτιάξουν σενάρια προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ πέφτουν διαρκώς έξω και τα fake news έχουν και τα όρια τους. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία να παρουσιάσουν είτε τον κύριο Κούτη και την κυρία Κουντουρά τη μία, είτε κάποιους άλλους την άλλη, ως κεντροαριστερή διεύρυνση ή να δημιουργήσουν άλλο είδους θέματα. Όμως το κίνημα αλλαγής θα είναι πάντοτε εκεί, εμπόδιο για αυτούς και βασικός πυλώνας για την πρόοδο της χώρας. Την Κυριακή θα ανακοινωθούν καινούργιες υποψηφιότητες, ψηφοδέλτια, που είπατε έχετε κεντρική επιτροπή. Η συζήτηση αφορά τον προσυνεδριακό, το δρόμο για τον προσυνεδριακό διάλογο, τις εγκυκλίους, τεχνικές αλλά και πολύ ουσιαστικές λεπτομέρειες, καθώς και το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η συζήτηση σε όλη την Ελλάδα μέχρι την εκλογή των συνέδρων και την υλοποίηση του συνεδρίου. Δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις ονομάτων. Αν λένε πολλοί ότι μπορεί να, με όλα αυτά που ζούμε, να αγκαστεί ο κ. Τσίπρας να πάει σε εκλογές το Μάιο, και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει το συνέδριο? Αυτό είναι ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή. Μπορεί να τροποποιηθεί εν πάση περιπτώσει αν υπάρξει τέτοιου είδους εξέλιξη, όχι η ημερομηνία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να αποκτήσει και έναν ακόμα πιο ιδιαίτερο προεκλογικό τόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το συνέδριο αυτό είναι για μας μια μεγάλη ευκαιρία και για να ξεκαθαρίσουμε προς όλους τις προτάσεις μας, τις λύσεις μας, ταυτόχρονα να επισημάνουμε την αυτόνομη πορεία της παράταξης, η οποία έχει κρατήσει αυτή τη στην πορεία παρά το ότι έλεγαν διάφοροι τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, είναι και η βασική εγγύηση της επιτυχίας του κινήματος αλλαγής. Αυτό μας ζητούν
οι πολίτες, οι οποίοι συναντάμε καθημερινά, να είμαστε απέναντι στον κύριο Τσίπρα, την πολιτική της Γκαζόζας και τους υποστηρικτές του Μαδούρο, και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι στη Νέα Δημοκρατία εκφράζουν την πραγματική συντήρηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να ρωτήσω, είπατε πριν και για fake news και για την προσπάθεια διάλυσης. Αυτό το απαντάτε για τον ΣΥΡΙΖΑ που κάθε μέρα, δεν ξέρω, βλέπω και στην Αυγή ότι φεύγουν στελέχη από το κόμμα σας, ότι διαφωνούν, ότι έχετε, κλείνετε το μάτι προς τα δεξιά. Τις προάλλες έβγαλε μια λίστα με 100 και στελέχη που έφυγαν σε αυτό το κόμμα. Παρόπλο, θέλω να είμαι πολύ σαφή. Όταν αναφέρομαι σε fake news, είναι fake news. Δεν το λέω έτσι όπως το λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την ίδια ώρα που παίρνουν παντού fake news, λένε ότι δίνουν τη μάχη εναντίον σου. Για παράδειγμα, βγήκε μια λίστα προχθές με 108 στελέχη. Θέλω να το πω να τα ακούσουν οι ακροατές, γιατί έχει ενδιαφέρον και την πλάκα. Λοιπόν, από αυτούς 108, οι 80 δεν είχαν ψηφίσει ούτε καν για ηγεσία πριν από 2 χρόνια. Δεν ήταν ανάμεσα στους 212.000 συμπολίτες. Και κανένας από αυτούς δεν είναι εκλεγμένος σε κάποιο τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό όργανο. Κανένας από αυτούς δεν είναι διορισμένος κάπου. Όλο αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο εξυπηρετεί ένα πολιτικό κέντρο, στο οποίο παίρνει δημοσιογράφους και τους μεταφέρει fake news. Λοιπόν, αυτό είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ για την κεντροαριστερά. Να κάνουν συμπόρευση με τον Παπαχριστόπουλο, με τον Κουίκ και με όλους αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ήταν στο δικό μας χώρο και δεν ήταν ποτέ. Είναι μια fake κεντροαριστερά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα. Να είστε καλά.